Ω δικαίωση για την uh, Ιρία και τον Περικλή, μπορούμε να πούμε ότι ήταν η απόφαση του πενταμελού σε φετίου αναστολών. Να πούμε ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι ε, έκανε δεκτή την προσφυγή του για ε, ε, αποζημίωση για την άδικη φυλακισή του. Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα τους δει την 14 ευρώ την ημέρα για τις 400 ημέρες που οι δύο ήταν στη φυλακή. Να πάμε γρήγορα στο χρονικό τη υπόθεση. Όλα ξεκίνησαν το 2011 με εφόδο τη στο σπίτι τη Ιριάνη και του συντρόφου τη. Οι δύο οδηγούνται στον ανακριτή. Εκεί η Ιριάνα αφήνει DNA και δακτυλικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια, αφήνεται ελεύθερη ενό συντροφό τη, αφήνεται ελεύθερο με περιοριστικού όρου, γιατί ε, κατηγορείται για συμμετοχή στου πυρήνε τη φωτιά. Ε, στη συνέχεια, δικάζεται και αθώνεται αμετάκλητα. Κατά τη διάρκεια τη δίκη του όμω, έχουμε ναι. ένταλμα σύλληψη για την Ιριάνα. Η οποία συλλαμβάνεται τελικώ, αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικού όρου μέχρι και την δίκη τη, όπου καταδικάζεται σε 13 χρόνια κάθεξη. Πάντω, παρόλα αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι αμετάκλητα δικαιώθηκαν και οι δύο, βγήκαν από τη φυλακή και τώρα πλέον αποζημιώνονται με 6.000 ευρώ για αυτήν την ποινή που εξήδησαν μέσα στη φυλακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Βόνικ Κλάπα.